Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 5η 29 Δεκεμβρίου του 2016. Τρεις μέρες, δυόμιση μέρες απέμειναν μέχρι να τελειώσει το 2016. Κάποτε λέγαμε να φύγει και να πάει και να μην γυρίσει. Να φύγει το 2016, μια πολύ κακή χρονιά, αλλά πολύ φοβάμαι το 2017 θα είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ είπα εδώ, δεν θα σας λέω ωραία λόγια. Δεν θα σας λέω ωραία λόγια. Και εγώ τα τεκμηριώνω αυτά που λέω. Δεν είμαι σαν κάτι άλλο. Λοιπόν, 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Ο ερχομός του ιστορικού χιονιά, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι. Τι να σας πω. Εγώ κατοικώ στο κέντρο της Αθήνας. Πήγα με τα πόδια στο σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό. Πήγα από τον Ευαγγελισμό στο Μοναστηράκι. Εκεί πήρα τον ηλεκτρικό ήρθα στο Ηράκλειο και ήρθα με τα πόδια στην, στο, στο στούντιο του Blue Sky που είναι ακριβώς απέναντι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είδα ούτε ένα κόκο χιόνι, ούτε ένα δείγμα χιονιού. Σε όλη αυτή την περιοχή μπορεί στην Κηφισιά, στον Διόνυσο, στην Πάρνηθα, στον Όλυμπο να έχει χιόνι. Σύμφωνοι. Δεν μπορεί να μην έχει. Χειμώνα δεν θα έχει. Και, στο, και στην Κηφισιά χιόνισε και πέρσι. Ο ιστορικό χιονιά που λέγανε οι μετεωρολόγοι δεν ήρθε. Μπορεί να έρθει αργότερα, θα δούμε. Δεν ήρθε ούτε οι πολικέ θερμοκρασίε. Κάνει κρύο, χειμώνα είναι, κάνει κρύο, σαφέστατα κάνει κρύο. Και πρέπει να δίνεστε γερά για να βγαίνετε έξω. Και βρέχει, έβρεξε πάρα πολύ. Χειμώνα είναι όμω. Κανένα ένα κοσμοϊστορικό γεγονό δεν έγινε. Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Τι συμβαίνει όμω, <coughs> Από τη μια σα είπα, σα έλεγα και χθε. Από τη στιγμή που οι μετεωρολόγοι πολιτεύονται, για να κερδίσουν, αυτοί που πολιτεύονται, για να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κόσμου, υπερβάλλουν. Ιστορικό χιονιά. Πω, Νόμιζε ότι θα έρθει Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, για να μπορεί ο κύριο Α ή ο κύριο Β να κερδίσει το ενδιαφέρον, σα να σας πούνε, ξέρετε, ε, σκεφτείτε και εμένα, είμαι και εγώ εδώ. Ψήφισέ με όταν θα έρθει η ώρα εκλογών, σου λέει υπερβολικέ καταστάσει. Τρέχουν και οι άλλοι μετεωρολόγοι, οι οποίοι βλέπουν ότι τα μέσα ενημέρωση ενδιαφέρονται για την υπερβολή. Δεν ενδιαφέρονται για τη λογική, δεν ενδιαφέρονται για την ισορροπία. Και τρέχουν και οι άλλοι και προσπαθούν να κρατήσουν, να ακολουθήσουν του πολιτευόμενου μετερολόγου. Αυτή είναι η κατάλληλη τόπο. Ότι κάποιο πολιτεύεται, ακόμα και αν είναι επιστήμονας, αν είναι, ξεχνάει ότι είναι επιστήμονας, ξεχνάει την επιστήμη του και γίνεται πολιτικάντης για να πάρει την ψήφα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης χτες, όποιος άκουγε δελτία ειδήσεων, θα έλεγε χθε το βράδυ ότι έρχεται στην τέλεια του κόσμου. Να, Δευτέρα παρουσία, δεν ξέρω τι άλλο θα συνέβαινε. Ακόμα και το πρωί, εγώ μένω... Στο κέντρο, κέντρο. Δεν υπάρχει στην Παραδία Συντάγματος δίπλα, μένω. Βγάλανε φωτογραφίες, χιονισμένο το Σύνταγμα. Ε, δεν υπήρχε χιόνι. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρξε χιόνι. Μπορεί να πέσανε μέσα στη νύχτα κάποιες νυφάδες, αυτό ήταν. Χιόνι δεν υπήρξε. Βροχή είναι πολύ βροχή. Και κρύο, κρύο, σαφώς. Χειμωνιάτικο κρύο. Λίγο παραπάνω από χθε, όχι κάτι το φοβερό. Α, δίνεσαι καλά και πηγαίνει μια χαρά. Πολύ βροχή. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είχαμε και άλλες μέρες πολύ βροχή. Ο κοσμοϊστορικός χιονιά που θα κατέστρεβε την Αθήνα και θα μας έπληγε στο χιόνι, θα καλυπτόμαστε όλοι από το χιόνι, δεν ήρθε. Και αμφιβάλλω θα έρθει. Ξύμνησε το πρωί η κόρη μου και μου λέει «Παπά, παπά, ήρθε χιόνι, να δω εγώ στο χιόνι». Λέω δεν υπάρχει χιόνι». Δεν υπάρχει χιόνι. Αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε γιατί συνολικά σε αυτή τη χώρα κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάμε καλά γιατί δεν θέλουμε να πάμε καλά. Γιατί πιστεύουμε τον κάθε ένα. Πιστεύουμε και ακόμα δεν κάνουμε τις σωστές επιλογές. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ επηρεάστηκα από αυτά που λεγόντουσαν χθες. Έλεγα στο μυαλό μου, το συζητούσα εδώ πέρα με του υπευθύνου του καναλιού, θα μπορέσουμε να έρθουμε στο κανάλι αύριο, θα αποκλειστούμε, μήπως πρέπει να ρίξουμε αλάτι εδώ πέρα στο προάβλιο για να μπαίνουν μέσα, να μπο μπορούμε να περπατήσουμε γιατί θα έχουμε χιόνι. <laughs> Πειράστηκα κι εγώ. Θα το ακούω, τα έλεγα χτες στον, στον ιδιοκτήτη του καναλιού και μου λέει, κάτσε να δούμε μου, είπε ο άνθρωπος. Και είχε δίκιο, κάτσε να δούμε. Ε, λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Νιφάδα και ο χιονιού δεν υπάρχει. Νιφάδα. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Παρα, παραπάνω μπορεί να έχει χιονίσει. Στο Μαρούσι, στο Γεφυσιά μπορεί να έχει χιονίσει. Δεν πήγα μέχρι εκεί. Το πρωί υπήρξε κάποιο μικρό πρόβλημα με τον ηλεκτρικό. Τα μέσα, τα μέσα της κοινωνίας κυκλοφορούν. Κάποια προβλήματα υπάρχουν σε κάποιου ανηφορικούς δρόμους, όπως στο Βύρονο, στον Καρέα, στην Ολιούπολη, σε περιοχές εκεί, πάνω στον ημιτό. Γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Διότι ο, ο, δρόμος είναι γλιστερός, έτσι, λόγω της ε, βροχόπτωσης, και γιατί τα λεωφορεία είναι σε κακά χάλια. Γιατί δεν συντηρούν τα ελαστικά. Γιατί δεν έχουν ελαστικά που να μπορούν να κρατηθούν ή ε, στο, στη βροχή και στο γλιστερό οδόστρωμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί υπήρξαν πράγματι κάποια προβλήματα στις μεταφορές. Στον ηλεκτρικό δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Εγώ μπήκα σε ένα ε, βαγόνι του ηλεκτρικού που δεν ήταν κανεί άλλο μέσα. Ήρθα εδώ, σαν να είχα πριβέ σιδερόδρομο. Γιατί φοβήθηκε ο κόσμο και δεν βγήκε. Πριβέ ηλεκτρικό είχα σήμερα. Φοβήθηκε ο κόσμο ο δεν άκουσε. Από από. Ε, λέει: έρχεται η συντέλεια του κόσμου, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί και λίγο πιο α, στην πραγματικότητα κοντά. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη, μεγάλη ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι τα μέσα ενημέρωση, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Επειδή τι συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, πουλάνε μια πραγμάτια. Πρέπει να κερδίσουν το ενδιαφέρον του, του τηλεθεατή. Αυτό που κερδίζει το ενδιαφέρον του τηλεθεατή είναι αυτό ο οποίο λέει πιο υπερβολικά πράγματα. Γιατί από τη φύση του άνθρωπο θα πρέπει να ακούσει το φοβερό, το τρομερό. Γι' αυτό βλέπετε το καλοκαίρι είναι καύσονε οι οποίοι κατακαίνε την χώρα και δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και το χειμώνα είναι καταγίδε, χιονοπτώσει και ούτω καθεξή. Συνέβαλε φέτο και το γεγονό ότι βγήκε ένα μετεωρολόγο και μίλησε περί ιστορικού χιονιά, ιστορικού δηλαδή, πρωτοφανού, που δεν δηλαδή είχε ξαναγίνει στην ιστορία χιονιά, φυσικά δεν υπήρξε. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερο χιονιά που θυμάμαι εγώ ήταν το 2006 που χιόνισε πράγματι στο κέντρο τη Αθήνα και το έστρωσε. Και πάλι δεν ήταν και τίποτα το φρικτό και το φοβερό. Απλώ τι συμβαίνει, στην Αθήνα, ειδικά στην Αθήνα, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το χιόνι. Ναι, χιονίζει σπανιότατα. Και συνεπώ η η επέλαση, όπω την λένε τα κανάλια. Παπαμ, παπαμ, μου θυμίζει, όπω λέει, την επέλαση των Βαλκυριών από του Βάγκνερ την όπερα. Η επέλαση του χιονιά, λοιπόν, που λένε τα κανάλια, προκαλεί προβληματισμό στου ανθρώπου, του κατοίκου του Λεκανοπαιδίου που δεν είναι εξοικειωμένοι. Με την εξαίρεση των βορείων προαστίων, εκεί η Ρωσιά, Δροσιά, Διόνυσο κλπ. που έχουν χιόνι κάθε χρόνο. Οι υπόλοιποι που είμαστε πιο κάτω και πιο νότια δεν έχουμε. Βλέπουμε σπανιότατα χιόνι. Και λοιπόν εντυπωσιαστήκαμε όλοι από τον ιστορικό χιονιά που είπε ένα μετρολόγο. Το, 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 πήρανε και τα διάφορα sites, το γιγαντώσανε αυτό και το πήραν μετά τα κανάλια και έγινε όλο αυτό το ρουμπούκι. Το οποίο φυσικά μικρή σχέση με την πραγματικότητα είχε. Δεν υπήρξε κανένα ιστορικό χιονιά. Υπήρξε μια χιονόπτωση στα βόρεια, πράγματι. Υπάρχουν προβλήματα πράγματι και χρειάζονται κάποιοι δρόμοι χρειάζονται αλυσίδε, αλλά στα πολύ ψηλά. Η Πάνθα ούτω ή άλλω είχε χιόνι. Η Πεντέλη ούτω ή άλλω είχε χιόνι. Έτσι. Ε, και στην Αθήνα, στο οικοδομικό συγκρότημα τη Αθήνα και τον γύρω περιοχών τη, είναι πολύ μικρέ οι επιπτώσει. Πάρα πολύ μικρέ. Κάνει κρύο, χειμώνα είναι, τελειώνει το, το Δεκέμβριο. Ε, έβρεξε πολύ, τώρα νομίζω έχει σταματήσει. Μπορεί να ξαναβρέξει, Μπορεί να χιονίσει στα βόρεια. Αλλά αυτό ήταν. Τίποτα άλλο και τίποτα το φοβερό και το επώδυνο και το καταστροφικό. Αυτό, λοιπόν, το λέω για να είμαστε στην Ελλάδα λίγο πιο προσγειωμένοι. Γιατί έχουμε την τάση να υπερβάλλουμε. Και υπερβάλλουμε σε όλα μας. Υπερβάλλουμε στον καιρό, υπερβάλλουμε στο ποδόσφαιρο, υπερβάλλουμε στην τηλεόραση, υπερβάλλουμε και στην πολιτική. Και δεν είναι τυχαίο ότι εξαιτία αυτή τη υπερβολή που έχει έντονα στοιχεία λαϊκισμού, δίνουμε στον κόσμο αυτό που θέλει να ακούσει, γνωρίζοντα ενδεχομένω ότι είναι υπερβολή, γνωρίζοντα ότι είναι ψέμα, αλλά το δίνουμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η Ελλάδα, φίλε και φίλοι, βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Στο σταθμό του ηλεκτρικού σου Μοναστηράκι, Βυσιάζει ένα κύριο, συνταξιούχο από ό,τι μου είπε. Ο μου φάνηκε νέο, είχε άσπρα μαλλιά, αλλά μου φάνηκε στην ηλικία μου, δηλαδή 55 Παρ' όλα αυτά ήταν συνταξιούχο. Ε, και μου είπε κάτι το οποίο παρόλα αυτά ήταν πολύ λογικό. Γίνεται παναπαραγωγισμό, λέει, συντάξεων. Μπορεί να μου κόψουν κι άλλο τη σύνταξη. Εάν μου κόψει καλό τη σύνταξη, δεν θα μπορέσω να πληρώσω τι δόσει των τραπεζικών δανείων που έχω, που είναι 150 ευρώ το μήνα. Και στι οποίε ήμουν συνεπέστατο. Δεν παρέλειψα ποτέ. Ακόμα και στη μεγάλη δοκιμασία των τελευταίων 7 ετών, δεν παρέλειψα να πληρώνω κανονικά τι δόσει μου. Γιατί για μένα δεν γίνεται κανένα κούρεμα. Είχε δίκιο ο άνθρωπο. Είχε δίκιο ο άνθρωπο. Άλλο αν έπρεπε να βγει σε αυτήν την ηλικία στη σύνταξη. Κακώ βγήκε γνώμη αλλά δεν, δεν, έκανε κάποια απάτη. Το προέβλεπε ο νόμος, έτσι. Και άλλο πράγμα, να του κόβουν τη σύνταξη και ταυτόχρονα να συνεχίζει να πληρώνει τις ίδιες τοχοχρολητικές δόσεις στα δάνειά του. Είναι φοβερό και τρομερό το γεγονός ότι οι συνεπείς δανειολήπτες των τραπεζών δεν έχουν καμία ελάφρυνση. Και το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε όταν έχουμε το 1 δέκατο του εισοδήματός μας κάποιοι, να πληρώνουμε τραπεζικά δάνεια που πληρώναμε πριν από 10 χρόνια που είχαμε πενταπλάσια και δεκαπλάσια κάποια εισοδήματα. Γιατί ξέρετε ότι στον ιδιωτικό τομέα, που ναι μεν στη συντάξη υπήρξε μεγάλη περικοπή, σε κάποιε περιπτώσει ακόμη και το 40%, στον ιδιωτικό τομέα υπήρξαν όμως και πολύ μεγαλύτερες περικοπές αμοιβών και εισόδημάτων. Μπορεί να σε κάποιοι, κάποιοι καταστράφησαν και εντελώς. Συνεπώς, το τραπεζικό σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά κουρέματα δανείων. Τα ίδια που ζητάμε όταν ζητάμε ως κράτος να γίνουν στα δικά μας δάνεια, τα κρατικά δάνεια. Αυτό δεν έχει γίνει. Ενώ οι τράπεζες κάνανε με το PSI ένα μεγάλο κούρεμα των δανείων που είχαν από το ελληνικό δημόσιο, κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχαν στην κατοχή τους και γι' αυτό πήραν κάτι που δεν το ξέρει ο πολλή ο κόσμο. Γι' αυτό έγινε η ανακεφαλαιοποίησή του με χρήματα μέσω των δανειστών, με κρατικά χρήματα, γιατί είχε γίνει το κούρεμα των ομολόγων που είχαν, των ελληνικών ομολόγων. Και πέσαν μεγάλη ζημία οι τράπεζε εξαιτία αυτού. Αυτό αποφεύγουμε να το λέμε, γιατί υπάρχει ένα λαϊκισμός εναντίον των τραπεζών. Ω αν οι τράπεζε να είναι κάποιοι τραπεζίτε. Ειδικά τώρα δεν είναι κάποιοι τραπεζίτε οι τράπεζε. Οι τράπεζε είναι το ελληνικό κράτο και οι δανειστέ σε αυτού ανήκουν. Δεν ανήκουν σε κάποιου τραπεζίτε οι τράπεζε πλέον. Οι τέσσερι κεντρικέ τράπεζε, η Πυραιό, η Α, η Εθνική και η Eurobank ανήκουν κατά 80%. Στο, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, δηλαδή στο κράτο. Είναι δημόσιε τράπεζε, δεν είναι ιδιωτικέ τράπεζε. Μην λέμε λοιπόν για τραπεζίτε, για το κράτο να λέμε πάλι. Αυτό πάλι πολλοί κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Το κράτος είναι οι τράπεζες. Δεν είναι ιδιώτες. Δεν υπάρχουν τραπεζίτες. Υπάρχουν υπάλληλοι των τραπεζών που διορίζονται από το Ταμείο χρηματοπιστωτική σταθερότητα. δηλαδή από το κράτος. Το ελληνικό κράτος και τους δανειστές. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Δεν ανήκουν σε ιδιώτες τράπεζε τράπεζες και δεν υπάρχουν πια τραπεζίτες με την έννοια του τραπεζίτη τύπου Κωστόπουλου, αλλά. Α, λάτσι και κάθε καθεξής. Δεν υπάρχουν πια αυτοί. Αυτοί bye bye. Φύγανε ο έφυγε και τυπικά. Οι άλλοι έχουν φύγει ουσιαστικά γιατί δεν έχουν πια μετοχές. Αυτά τα λέω για να αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε. Και οι τράπεζες υπέσαν πολύ μεγάλο κούρεμα λόγω του PSI. Και το, τα λεφτά που χάθηκαν με το PSI τους τα αντικατέστησαν με δάνεια μέσω του ESM, του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθερότητα. Κατανοητό αυτό, για να μαθαίνουμε την αλήθεια, για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Θα μου πείτε, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει το ίδιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει γίνει και το ίδιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Έπρεπε να έχει γίνει ανακεφαλοποίηση και των ασφαλιστικών ταμείων, που και αυτά υπέστησαν ζημία από το PSI του κ. Βενιζέλου. Εγώ δεν είμαι ο παδό του κ. Βενιζέλου και του PSI. Όχι. Έχει κάποια δίκαια ο κύριο Βενιζέλο όταν λέει ότι ήταν σημαντικό το PSI, αλλά έχει και κάποια άδικα. Το PSI έγινε κατά δικαίων και αδίκων. Μπήκαν υποχρεωτικά και άνθρωποι που δεν έπρεπε να μπουν, όπω είχαν οι ομολογιούχοι, οι μικροομολογιούχοι του ελληνικού δημοσίου. Και επίση, και επίσης, μπήκαν υποχρεωτικά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί έπρεπε να γίνει μια ανακεφαλοποίηση και σε αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Πέραν του ότι το PSI έφερε και μια... πλήγωσε και την εξοπιστία της Ελλάδος. Γιατί αυτός ο οποίος έχασε χρήματα από... ενώ είχε επενδύσει στο ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, δεν πρέπει να ξαναεπενδύσει. Γιατί το λέω, γιατί ακούω όλους να λένε θα ξαναβγούμε στις αγορές. Δεν είναι εύκολο να ξαναβγεί στις αγορές. Στις αγορές πραγματικά και όχι στοχευμένα όπως είχε βγει το 2014 ο, ο... ο Σαμαράς. Δεν είναι εύκολο να βγει να βγεις ξα... κανονικά και να δανείζεσαι και όποιο θέλει σε δανείζει. Θα πας μόνο από πριν στον κύριο Α, στον κύριο Β και στον κύριο Γ και να σου θα αγοράσετε με αυτό το επιτόκιο τα, τα ομολογά μου. Μόνο έτσι μπορεί να βγει. Γιατί άκουσα χτες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο του, χωρίς καμία αμφιβολία, τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίο έλεγε θα βγούμε λέει, στο πρώτο τρίμηνο του 17 δοκιμαστικά στι αγορέ. Θα φάτε πατσαβούρα πάλι. Αν τυχόν το αποτολμήσετε, δεν το αποτολμήσετε. Ο κ. Τζανκόπουλο προφανώ δεν γνωρίζει καν τι είναι οι αγορέ και δεν ξέρει καν πώ λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπω δεν ξέρει και το αφεντικό του, ο κ. Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά όμω, όταν λε τέτοιε μπαρούφε, εκτίθεσαι. Όπω οι μπαρούφε που είπε χθε ο κ. Φαλαμπουράρη. Άλλη περίπτωση, ο Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Τσίπρα έχει... Τον έχει σαν πατέρα του και τον έβαλε ε, υπουργό. Εμείς μη, μιλά μιλάς, βρε Μπαρμπαλέκο, όμως. Είναι δυνατό να λες ότι εμείς στηρίσαμε την υπόσχεσή μας και δώσαμε 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Είναι δυνατόν να λες στες, μπαρούφες στην ίδια μέρα που βγήκε η επιστολή ε, του τσακαλώτου στον Ντάιζερμπλου που σε διαψεύδει. Είναι δυνατόν όταν λέει μέσα στην επιστολή ότι δεν είναι προ 13η σύνταξη. Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι 13η σύνταξη ο τσακαλώτος στον Ντάιζερμπλου. Εσύ είναι μπαρμαλέκο να λες το αντίθετο. Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση. Πόση αξιοπιστία και πόσο κορόιδα νομίζεις μπαρμαλέκο μου ότι μπορεί να είναι ο Έλληνα ψηφοφόρο. Πόσο κορόιδα νομίζεις ότι είναι ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ για να του λες τέτοια ψέματα. Εκτός αν τα πιστεύεις κι εσύ. Εγώ έχω την τάση να πιστεύω ότι με το φλαμπουράρι τα πιστεύει κι ο ίδιος. Έχουν εφιστεί τόσο πολύ σε αυτά που λένε, δεν έχουν γνώση τη πραγματικότητα, ζουν στο δικό του παράλληλο σύμπαν και πιστεύουν και αυτέ τι ανοησίε που λένε οι ίδιοι. Όμω ο ψηφοφόρο ξυπνάει. Ξυπνάει από την πραγματικότητα. Διότι ζει, ζει την πραγματικότητα. Ό,τι και να του πω εγώ ότι ζει στον παράδεισο ή ζει στην κόλαση. Ε, η κυβέρνηση του λέει ότι ζει στον παράδεισο, η αντιπολίτευση του λέει ότι ζει στην κόλαση. Ο ίδιο ξέρει πολύ καλά που ζει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο πολίτη που ζει. Και συνεπώ, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, ό,τι και να του πούν, δεν πρέπει να τον πείσουν. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μα. Εγώ λοιπόν θα σα λέω αυτά που ξέρω εγώ και αυτά που νομίζω εγώ. Και σα τα λέω με τα λόγου γνώσεω, διότι εγώ δεν είμαι πολιτικάνη όπω σα έχω πει. Δεν πάω να αρπάξω την ψήφο σα με υπερβολέ αλλά προσπαθώ να υπηρετήσω την αλήθεια, που η αλήθεια είναι και το εθνικό συμφέρον, όπως έλεγε και ο εθνικός μας ποιητής. Εθνικό είναι ότι είναι αληθές. Και επειδή εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω και εσάς, ξέρετε, με έχει συγκινήσει πάρα πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω πάρα πολλούς φίλους που είτε με παίρνουν εδώ όταν ανοίγουν τις γραμμές, είτε με παίρνουν στην εφημερίδα βραδινή, που τα απογεύματα έδωσα το τηλέφωνο και μπορείτε ε, τα τις, ε, τις ημέρες, τα απογεύματα μετά τις 4-5 που είμαι εκεί, στο 211-70-54-587 να με παίρνετε τηλέφωνο. Απαντάω σε όλους. Σε όλους. Και εδώ βγάζω όλου, ακόμα και αυτού που μου διαφωνούν μαζί μου, ακόμα και αυτού που είναι και επιθετικοί μαζί μου. Του βγάζω όλου εδώ. Δεν γίνεται ε, έλεγχος, έλεγχο, δεν γίνεται κάποιο είδου λογοκρισία στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλε εκπομπέ. Εδώ στη δική μου την εκπομπή βγαίνουν οι πάντε. Όπω θα βγουν αύριο η Παρασκευή, που θα είναι η μέρα για εσά, το, για, για του στο 2117054587 11 70 54, 587, 54 587, στο τηλέφωνο της Εφημερίδας Βραδινή, στην οποία βρίσκομαι συνήθως τα απογεύματα, εφόσον είμαι εκεί και με πάρετε, θα σας απαντήσω, θα σας μιλήσω. Γιατί, για, όπως θα σας απαντήσω αν μου στείλετε μήνυμα στο Facebook, βλέπετε που είναι το Facebook. Παπάκι Τζέι Λοβέρδο, Γιάννη Λοβέρδο, δημοσιογράφο. Μπορείτε να μπείτε εκεί και να μου στείλετε μήνυμα, θα σα απαντήσω. Στο Twitter, Παπάκι Γιάννη Λοβέρδο, όπω το βλέπετε. Αν μπείτε εκεί, θα σα απαντήσω. Δεν έχω αφήσει κανέναν απάντητο. Παρά μόνο αυτού που βρίζουν. Πάνω από αυτού που με βρίζουν και με απειλούν. Αυτού απλώ του διαγράφω γιατί είναι ανόητοι. Γιατί είναι γελιοί και γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι πολιτικοί, κοινωνικέ ανθρώπινε σχέσει δεν γίνονται ούτε με ύβρι ούτε με απειλέ. Είναι αστεία. Και νομίζουν ότι κερδίζουν κάτι με αυτό. Σε όλου του άλλου, ακόμα και σε αυτού που διαφωνούν έντονα μαζί μου, του απαντάω. Γιατί εγώ πιστεύω στο διάλογο. Δεν απαντάω σε αυτούς που κάνουν χαρακτηρισμούς ή που έχουν μια... που με μισούν. Δικαίωμά τους να με μισούν και με αντιπαθούν. Λογικό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που με μισούν και με αντιπαθούν, υπάρχουν άνθρωποι που με συμπαθούν και με αγαπούν. Σε όλου του ανθρώπου αυτό συμβαίνει. Και εγώ έχω ανθρώπου που συμπαθώ και ανθρώπου που αντιπαθώ. Έχει τύχει και να αλλάξω και γνώμη, έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που συμπαθούσα και δεν με συμπαθώ πια. Υπήρχαν άνθρωποι που αντιπαθούσα και έμαθα να του συμπαθώ, διότι μου, με, μου διέψευσαν με το χαρακτήρα του αυτό που νόμιζα για εκείνου. Αλλά σε εσά, φίλε και φίλοι, που με παίρνετε και μου εκδηλώνετε την αγάπη σα, πρέπει να σα πω ότι με έχετε συγκινήσει. Δηλαδή πράγματι σα αισθάνομαι σαν δικού μου ανθρώπου, σαν δική μου οικογένεια. Με πήρε χθε μια κυρία και μου λέει, επειδή εγώ σα βλέπω στην τηλεόραση ή σα βλέπω στι επαναλήψει που γίνονται στι εκπομπή. νιώθω ότι σα ξέρω ότι είσαστε μέσα στο σπίτι μου. Εσεί δεν έχετε την ίδια εικόνα γιατί δεν με βλέπετε πράγματι έτσι είναι. Οι τηλεθεατέ που μπαίνει ο άνθρωπο μέσα στο σπίτι του έχουν μια μεγαλύτερη οικειότητα μαζί του. Εγώ όμω, παρόλο που δεν σα βλέπω αυτή τη στιγμή που με βλέπετε εσεί, σα νιώθω. Σα αισθάνομαι. Βλέπω από τι αντιδράσει σα, βλέπω από τα τηλεφωνήματά σα, βλέπω από το... όταν με σταματάτε στον δρόμο και με, με χαιρετάτε. Σα νιώθω. Και νιώθω, εισπράττω την αγάπη σα και την εκτίμησή σας και αυτό δεν σα κρύβω, μου δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίζω, διότι αυτό που κάνω είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε τι κάνω εδώ. Μιλάω επί μια ώρα, συνήθω μόνο μου, λέω πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα, την πολιτική κυρίως και την κοινωνική και την οικονομική. Χρειάζεται μια προϋπόθεση σαφέστατη να έχω μελετήσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να έρθω εδώ πέρα και να σα λέω μπαρούφε χωρί να τι ξέρω. Πρέπει να έχω ένα στοχευμένο λόγο που να έχει ιερμό, διότι εγώ δεν διαβάζω κάποιο κείμενο. Τα λέω από καρδίας. Τα λέω επειδή τα σκέπτομαι και τα λέω. Και επιπλέον ασκώ κριτική, σκληρή κριτική, χωρίς καμία αμφιβολία, προς την κυβέρνηση. Δεν είναι ποτέ εύκολο να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Ποτέ. Ειδικά στο δικό μα το χώρο. Η κυβέρνηση είναι πολύ ισχυρή. Η κυβέρνηση μπορεί να σου αν θέλει. Η κυβέρνηση μπορεί να σου κλείσει πόρτες. Να σε απολύσει. Εμένα μου έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση. Και ιδίω σε μια αυταρχική κυβέρνηση όπως είναι η σημερινή. Και οι προηγούμενες είχαν και αυτές δώσει αυταρχισμού όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων. Εγώ θέλω να είμαι έντιμος. Υπήρξαν περίοδοι που ήταν κάπως καλύτερα πράγματα και περίοδοι που ήταν κάπως χειρότερα. Υπήρξε αυταρχισμός από κυβερνήσεις όλα αυτά τα 30 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος. Και υπήρξαν και καλές περίοδοι, για να μην Αλλά σήμερα Έκανα μια πολύ σοβαρή επιλογή. Θεωρώ την κυβέρνηση αυτή επικίνδυνη για την πορεία του Τόπου. Και επειδή εγώ υπηρετώ την αλήθεια και την πατρίδα, δεν μπορούσα να μην το πω. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο θα ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε στελέχη. Θα είχα προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήμουν υπουργό του Τσίπρα ή θα είχα τοποθετήσει σε μια υψηλόβαθμη θέση στον κρατικό μηχανισμό. Θα απολάμβανα την εξουσία και θα ήμουν μια χαρά. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα ούτε τώρα, δεν το έκανα ούτε επί Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, δεν το έκανα παρόλο που ήμουν παλιά μέλο τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το έκανα επί Πασόκ που είχα πολύ καλέ δυνατότητε, κυρίω στην περίοδο του Σιμίτη. Εντάξει, στην περίοδο του Αντρέα δεν είχα επαφή με το Πασόκ γιατί ήμουν πολύ σφόδρα εναντίον του Αντρέα. Αλλά στην περίοδο του Σιμίτη που θεώρησα ότι πήγε να κάνει κάποια πράγματα, θα μπορούσα να είχα και εγώ και τότε πάρει θέσει και αξιώματα και θέσει κλειδιά. Δεν πήρα ποτέ. Μου, έχω, παρόλο που μου έχουν προταθεί στο παρελθόν. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα γιατί δεν θεώρησα ότι θα. ότι θεωρούσα ότι αυτό που κάνουν είναι πιο σημαντικό. Τα δεδομένα βέβαια έχουν αλλάξει έκτοτε. Αλλά παραλαμβάνω ότι για μένα είναι πιο εύκολο να προσήγγιζα την κυβέρνηση από το να της κριτική. Πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο προσοδοφόρο. Σήμερα δεν έχω εισοδήματα όταν σε αποκλείουν από το κράτος. Ο ιδιωτικός τομέας, ιδίως στα μέσα ενημέρωση πλέον, δεν έχει πλέον οικονομικά μέσα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Ελάχιστοι πλέον δημοσιογράφοι αμείβονται καλά στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχουν. Εγώ δεν έμαθα ποτέ. Θα μπορούσα να είχα φτιάξει κάποιο site ή κάτι άλλο και να κυνηγάω διαφήμιση. Δεν το έμαθα αυτό. Ίσως αυτό φταίει, φταίει ο, ο αείμνωσος ο πατέρας μου ο Πέτρος. Ε, το θεωρούσε... Δεν το θεωρούσε. Δεν με είχε μάθει να κάνω τέτοια πράγματα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δεν μπορώ να πάω σε κάποιον ε, και να του ζητήσω διαφήμιση. Γιατί μπαίνω σε ένα λησβερίσι... Τι θα μου δώσει, τι θα σου δώσω, πώ θα τα πάρω, πώ θα τα. Δεν το έκανα ποτέ. Και επειδή στο παρελθόν είχα καλέ αμοιβέ από την τηλεόραση, δεν το χρειάστηκα. Τώρα βέβαια που δεν υπάρχουν πια αυτέ τι καλέ αμοιβέ, είμαι και εγώ όπω κι εσεί πολύ στριμωγμένο οικονομικά. Και πρέπει, αγωνιζόμουν σήμερα το πρωί, να βρω τα χρήματα να, πληρωθώ, να πληρώσω την, την, την τέταρτη δόση του Ένφια για να μην χάσω τη δόση των, εκατόδόσεων, τον τη ρύθμιση των εκατόδόσεων στην εφορία. Όπως υποθέτω, κάνουν και πάρα πολλοί από εσάς που με ακούτε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν το μετάνιωσα. Είμαι έντιμος με τον εαυτό μου, είμαι έντιμος με τη συνείδησή μου και αυτό το θεωρώ πολύ μεγαλύτερη κατάκτηση από οτιδήποτε άλλο. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι, δεν είμαι ο μοναδικός, και πολλοί άλλοι Έλληνες και πάρα πολλοί από εσά που με ακούτε. ήταν πιο εύκολο να γλύφω την κυβέρνηση. Πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Δεν έχω μάθει να γλύφω κανένα. Δεν έχω μάθει να κολακεύω. Και όταν διάβασα χτες την είδηση που τώρα μόλις θα σας πω, δεν σας κρύβω ότι στενοχωρήθηκα τα μάλα. Και θύμωσα. Θύμωσα πολύ. Διάβασα λοιπόν Ξέρετε, χτε βγήκαν τα πόθεν έσχεση των πολιτικών. Μάθαμε, α πούμε, ότι υπάρχει ένα ζευγάρι στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώ το ξέρατε. Ότι ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο κύριο Παπαδημητρίου, που ήρθε ο καθηγητή από το εξωτερικό. Τώρα τι καθηγητή ήταν και πού ήταν, δεν ξέρω. Είναι, είναι σύζυγο τη κυρία Αντωνοπούλου, που είναι αναπληρώτητα Υπουργό Εργασία. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και εγώ καλά-καλά δεν το ήξερα. Λοιπόν, ένα ζευγάρι. Δύο αυτοί οι υπουργοί είναι στην ίδια κυβέρνηση. Και δεν έχει εκλεγεί κανεί εκ των δύο. Κανεί εκ των δύο δεν έχει εκλεγεί. Είναι επιλογέ του Τσίπρα. Του πήρε και του έκανε βουλευτέ, υπουργού. Χωρί να έχουν γίνει βουλευτέ, κάτι. Και οι άνθρωποι αυτοί λέει: Έχουν χρήματα, έχουν τρία εκατομμύρια καταθέσει σε δολάρια στην Αμερική. Έχουν εισοδήματα, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Στο εξωτερικό όλα. Και τότε κατάλαβα ότι ο κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίο ήταν ο παδό του παράλληλου νομίσματος και ουσιαστικά της εξόδου στη δραχμή. Λογικό είναι. Ο άνθρωπο όταν έχει εκατομμύρια καταθέσει στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τι τον νοιάζει κι αν έρθει η δραχμή εδώ. Τι τον νοιάζει κι αν καταρρεύσει την ελληνική οικονομία. Θα αυξηθούν σε δραχμέ τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό. Και δεν είναι ο μόνος εκατομμυρούχη να δεις το μάντι σου στην αριστερά. Ο άλλος, ο μαρξιστής, ο σοσιαλιστής, ο κύριος Τσακαλώτος, ναι, ναι, αυτός που έστειλε την ταπεινωτική επιστολή στον Τάιζελμπλουμ και εκείνο καταδέσει στο εξωτερικό. Λίρες, δολάρια, ευρώ στο εξωτερικό, Αγγλίες, Ολλανδίες, Αμερικές. Ο άλλος, ο λαλίστο ο κύριος Παπαδημούλης, πλούσιος κι αυτός. Δεν ξέρω πώς έγιναν όλοι αυτοί οι πλούσιοι. Εάν έγιναν νόμιμα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Το κατά πόσο νόμος είναι ηθικών να έχεις καταθέσει στο εξωτερικό και να μην τα έχεις φέρει τα λεφτά σου στην Ελλάδα, δεν είναι. Εάν έχεις τα κότσια και αν πιστεύεις στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αν πιστεύεις στην ελληνική οικονομία και στην απογείωση που λέει ο κύριος Τσίπρας, φέρνεις τα λεφτά σου στο εσωτερικό. Βοηθάς τις τράπεζες να γυρίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η κυρία Θεανό Φωτίου, για παράδειγμα, η άλλη πουργάρα, να έχει τα λεφτά της στο εξωτερικό σε στερλίνες. Φέρτα στην Ελλάδα, κυρά μου. Φέρτα στην Ελλάδα. Γιατί, τι φοβάσαι. Φοβάσαι μην αποτύχει ο αγαπητός ο Τσίπρας που τον έχει ονομάσει ηγέτη κάθε 100 χρόνια που δεν βγαίνει άλλος σαν τον Τσίπρα και αποτύχει και χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Αυτό φοβάσαι. Αλλά δεν πιστεύεις στην κυβέρνησή σου όταν έχεις καταθέσει το εξωτερικό. Πώς γίνεται αυτό. Και εμποδίζεις και την προσπάθεια που υποτίθεται ότι κάνει η κυβέρνηση να επαναπαντριστούν τα κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η υποκρισία των αριστερών που δίθεν νοιάζονται για το κοινωνικό συμφέρον, ενώ στην πραγματικότητα νοιάζονται για την τσέπη του, εμένα με ενοχλεί. Εμένα με προσβάλλει βαθύτατα. Γιατί εγώ ποτέ δεν είπα, δεν βγήκα, όπως και κανένας δεξιός δεν βγήκε να πει ότι εγώ γίνομαι χήμα και, θυσία για το λαουτζίκο. Οι αριστεροί τα λένε αυτές, αυτούς πομφόλιγες τους λένε οι αριστεροί. Και αποδεικνύεται πως αυτοί υπονομεύουν το συμφέρον του Λαουτζίκου πιο πολύ από ό,τι δεξί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας πω τώρα τη χειρότερη περίπτωση από όλε αυτές που σας ανέφερα. Χειρότερη για από τη και από του Τσακαλώτου και από του Παπαδημητρίου και τη Ράνιας Αντολοπούλου και του Παπαδημούλη και όλων αυτών των εκατομμυριούχων που μας κυβερνούν. Είναι η περίπτωση της κυρίας Κωνσταντίνας Κούνεβα. Θυμάστε ποια είναι η Κούνεβα. Η κυρία Κούνεβα είναι σήμερα ευρωβουλευτής της Ελληνίδα Ευρωβουλευτής. Εκπροσωπεί την Ελλάδα, εξελέγει μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Με σταυρό πήρε 300.000, δεν θυμάμαι πόσους, από Έλληνες πολίτες. Η κυρία Κούνεβα είναι μετανάστης στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βουλγαρία. Όταν κατέρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς, αποφάσισε να μεταφέρει, υποθέτω, τον κομμουνισμό στην Ελλάδα και ήρθε εδώ πέρα και ε, εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κούνεβα ήταν μια φτωχή γυναίκα, όπως η ίδια έλεγε, καθαρίστρια σε όλα αυτά τα συνεργεία που νοικιάζονται για καθαρισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων. Είδε εκεί πέρα αδικίες εις βάρος των καθαριστριών συναδέλφων της και αποφάσισε να αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση. Δικαιωμά και καλά έκανε. Η κυρία Κούνεβα κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια δέχτηκε μία επίθεση άθλια, εγκληματική από κάποιον που ακόμα δεν είναι γνωστός και δεν έχει συλληφθεί με βιτριόλι. Η πέστη σημαντική Ζημία. Και πράγματι η υγεία της έμεινε πολύ καιρό νοσηλευόμενη. Υπέστη πολύ μεγάλη ζημία. Και όλοι νιώσαμε πολύ μεγάλη συμπάθεια για την επίθεση αυτή που δέχτηκε. Η ίδια υπεστήριξε και οι άνθρωποι που ήταν κοντά της του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν επίθεση πολιτική και ότι έγινε από τα αφεντικά που δεν συμφωνούσαν με την συνδικαλιστική της δράση. Αυτό το εικάζουμε, δεν το ξέρουμε. Το λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το ξέρουμε διότι δεν απεδείχθη ποτέ, δεν συνελήφθη ποτέ ο δράστη επίθεση αυτή. Άλλοι λένε άλλα πράγματα. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια και ποια όχι. Γνωρίζω ότι συνέβη αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι πάρα πολύ θλιβερό. Η κυρία Κούνεβα όμω το γεγονό ότι πέστη αυτή την επίθεση με βιτριόλι, Την εκμεταλλεύτηκε. Την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά. Έγινε σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογέ του 2014, λίγο πρωτού έρθει στην εξουσία, την κατέβασε στι εκλογέ και, την... και εξελέγει ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ελνίδα ευρωβουλευτή, μόνο ότι βουλγάρα στην καταγωγή τη. Παίρνω το πόθεν έσχεση τη χθε. Και διαβάζω ότι η κυρία Κούνεβα, η οποία ήρθε χωρί μία στην Ελλάδα, ίσα ίσα τα ρούχα που φορούσε ήρθε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Έχει καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού 341.000 ευρώ. Η φτωχή καθαρίστρια που έγινε στην Ικαλίστρια στην Ελλάδα έφτασε να έχει καταθέσει και μάλιστα σε τράπεζες του εξωτερικού 341.000 ευρώ. Αμέσως το ερώτημά μου είναι από πού. Πού βρήκε 341.000 ευρώ η κυρία Κούνεβα. 341.000 ευρώ σε καταθέσει ρευστό, σήμερα για τα ελληνικά δεδομένα είναι μυθιόδε ποσό. Ανατρέχω πάλι στο υποθενέστη και διαπιστώνω ότι η κυρία Κούνεβα έχει περίπου 300.000 ευρώ, τι 40-48 είναι από μισθού που πήρε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποταμίευσε μέσα σε ένα χρόνο ευρωβουλευτής 48.000 ευρώ, με την ψήφο τη δική σας, έτσι, μην το ξεχνάμε, και άλλες 300.000, λέει, έχει Από Αποδωρέες. Τι είδους δωρέες ήταν αυτές. Ποιος έκανε δωρέες στην κυρία Κούνεβα 300.000 ευρώ και σε μένα και σε εσά δεν έχει κάνει ούτε ένα ευρώ να υποθέσω ότι επειδή δέχτηκε αυτή την επίθεση και επειδή την ροοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κούνεβα είχε από κάποιους ευαίσθητους Έλληνες, οι οποίοι υπάρχουν, τις έδωσαν λεφτά για δύο λόγους μπορώ να φανταστώ ότι δώσαν λεφτά. Είτε για την αποθεραπεία της, η οποία καλύφθηκε πλήρω από το ελληνικό κράτο, πλήρω πρέπει να το πούμε, ούτε ένα ευρώ δεν έδωσε η κυρία Κούνεβα για την αποθεραπεία της, είτε δόθηκε από την. Α... για να συνεχίσει τη συνδικαλιστική της δράση υπέρ των φτωχών καθαριστριών. Η κυρία Μουσκούνεβα πήρε αυτά τα λεφτά, που δεν ξέρω αν δόθηκαν νόμιμα, αν φορολογήθηκαν σωστά, αν-αν-αν, δεν το ξέρω, να υποθέσω όμω ότι όλα έγιναν σωστά, έγιναν νόμιμα. Αντί όμω να διαθέσει αυτά τα χρήματα, είτε για την αποθεραπεία τη, η οποία δεν χρειάστηκε γιατί όπω σα είπα, καλύπτεται πλήρω από το ελληνικό δημόσιο δεν ξέρω αν καλύπτεται σε όλε τι περιπτώσει. Εδώ καλύπτεται. Να το ότι φέτο ο κύριο Πολάκη κόβει άλλα 40 εκατομμύρια από τα φάρμακα των δημοσίων νοσοκομείων. Από εσά και από μένα κόβει άλλα 40 εκατομμύρια από τα φάρμακα. Αν πάμε στο νοσοκομείο, θα έχουμε λιγότερα φάρμακα κατά 40 εκατομμύρια. Απλώ το λέω για να το έχετε υπόψη σα. Λοιπόν, καλύφθηκε πλήρω από την ελληνικό δημόσιο η αποθεραπεία τη κυρία Κούνεβα. Τα χρήματα αυτά, αντί λοιπόν να τα δώσει είτε για την αποθεραπεία τη, είτε για να ενισχύσει τις φτωχές καθαρίστριες που της κυνηγάνε τα κακά αφεντικά, όπως έλεγε, τα πήρε τα λεφτά αυτά και τα έκανε καταθέσεις στο όνομά τη. Πολύ αριστερή λογική. Πολύ φιλολαϊκή λογική. Πήρε τα λεφτά από τις δωρές για την αποθεραπεία της και για να συνεχίσει τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα και τις έκανε καταθέσεις στην Ελλάδα. Και όχι μόνο τις έκανε καταθέσεις στην Ελλάδα πήρε τα λεφτά αυτά από τις ελληνικές τράπεζες, όπου κατατέθηκαν, και τα μετέφερε στο εξωτερικό. Και πού τα πήγε, κυρίως στη Βουλγαρία που είναι η πατρίδα της. Και που αυτήν αναγνωρίζει ω πατρίδα και όχι φυσικά την Ελλάδα με την οποία είναι ευρωβουλευτής. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό. Η αριστερή κυρία Κούνεβα που κόπτεται για τις φτωχές καθαρίστριες, εισέπραξε σε δωρεές 300.000 ευρώ και αυτά τα λεφτά τα έβγαλε σε, από την Ελλάδα που υποφέρει, που δοκιμάζεται, που εξαθλειώνεται και τα πήγε και τα πήγε στη Βουλγαρία για να έχει αποκούμπη για τα γεράματά της προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και των Εισαγγελικών Αρχών να το διαπιστώσουν. Ξέρω όμως ότι είναι ανήθικο. Ξέρω ότι αυτό είναι βαθιά ανήθικο. Μια γυναίκα εκμεταλλεύτηκε μια επίθεση γλυμπαντική δολοφονική εις βάρος της. Τα κίνητρα που υποθέτουμε ότι είναι πολιτικά, δεν την ξέρω αν είναι όμως. Ηρωοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Εξερέγει βουλευτής, ευρωβουλευτής της αριστεράς εκπροσωπότητας στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι Ελληνίδα. Και πήρε τα λεφτά που βγάζει από δωρεές, που τις έγιναν από Έλληνες και τα πήγε στη Βουλγαρία τι να βοηθήσει έστω τι συναδέλφους της καθαρίστρες που υποφέρουν. Όπως η ίδια υποστηρίζει. Αυτό λυπάμαι, φίλες και φίλοι. Αλλά αν εσείς το θεωρείτε ηθικό, νόμιμο ενδεχομένως να είναι. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι, δεν είμαι δικαστής ούτε εισαγγελέας. Ηθικό πάντως δεν είναι. Ηθικό πάντως δεν είναι σύντροφοι που μας κυβερνάτε. Αυτή είναι η αριστερά που κόπτεται για τον λαό. Αυτή είναι η αριστερά που θέλει να σώσει το λαό. Θέλει να τον σώσει, δεν το θέλει να οικονομήσει από το λαό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε λίγο στο μυαλό σας τι θέλετε να κάνετε. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θέλετε να οικονομήσετε. Και ότι γίνει κατά αριστερή για να το οικονομήσετε. Και αυτό αποδεικνύει η πράξη αυτό που δείχνουν τα πόθεν σας, Τα οποία είναι λίγο και πόθεν έσχυσες, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι πόθεν έσχυσες, είναι πόθεν έσχυσες. Ελπίζω να πάρω απαντήσεις από την κυρία Κούνεβα γιατί πήρε λεφτά που της δόθηκαν ως δωρεά, για άλλους λόγους προφανώς, τα, μετέ, τα, μετέτρεψε από ελληνικές καταθέσεις σε βουλγάρικες καταθέσεις και τα έβγαλε στο εξωτερικό στερώντας και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από αυτά τα χρήματα και ιδιοποιούμενη χρήματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχει προσφέρει ή να βοηθήσει με τη δράση της έστω τις καθαρίστριες τις οποίες εκπροσωπούσε ως συνδικαλίστρια. Εγώ εδώ, με τα πόθεν έσχος των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι τροπιαστικά. Είναι ντροπιαστικά, όπως είναι ντροπιαστικό το ότι λείπουν δύο εκατομμύρια από το πόθεν έσχεση του κυρίου Σταθάκη, του άλλου Υπουργού, ξεχνάει συνεχώς που βάζει τα εκατομμύρια. Πώς απομειώθηκε η περιουσία του κυρίου Σταθάκη δύο εκατομμύρια σε ένα χρόνο μέσα. Πού πήγαν αυτά τα δύο εκατομμύρια, πού τα έφαγε, στον τζόγο. Στα ξενύχια, στα ποτά, στα μπουζούκια, στι γυναίκε, πού τα έφαγε. Το εκατομμύρια πολλά λεφτά για να τα έχει φάει μέσα σε έναν χρόνο. Ο υπουργό. Που δεν πρέπει να είναι μόνο νόμιμο, πρέπει να είναι και ηθικό και έντιμο. Αύριο η εκπομπή θα αφιερωθεί σε εσάς τους τηλεθεατές. Θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας για την περιουσία της κυρίας Κούνεβα στη Βουλγαρία. Της ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αλλά Βουλγάρα στην καταγωγή, και οποία τις δωρεές που τις έγιναν για λόγους που δεν έχουν σχέση με την, που έχουν σχέση, υποθέτω, με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα και την επίθεση που δέχθηκε, τις μετέτρεψε σε καταθέσεις σε βουλγαρικές τράπεζες. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο αύριο, να βγείτε στον αέρα και να μου πείτε τη γνώμη σας. Θα, την... θα ήμουν πάρα πάρα πολύ χαρούμενος να σας ακούσω τη δική σας γνώμη. Όπω θα ήθελα τη γνώμη σα και για κάτι άλλο, το οποίο επίση το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Χθε έδωσε μια συνέντευξη τύπου ο κύριο Μουζάλα, ο υπουργό μεταναστευτική πολιτική, ο οποίο είπε ότι πλέον δεν θα δίνουν συσίδια στου πρόσφυγε, αλλά μιστό 400 ευρώ κάθε μήνα. αμέσως αμέσως η άποψη αυτή του κυρίου Μουζάλα μου προκάλεσε πολλά και εύλογα ερωτήματα. Ποιος θα τα πληρώνει αυτά τα 400 ευρώ το μήνα. Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός ή είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει απαντηθεί μέχρι στιγμή. Το δεύτερο ερώτημα είναι σε ποιους θα δίδονται. Θα δίδονται σε πρόσχεση που έχουν πάρει άδεια παραμονή ή σε όποιου μετανάστε έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Πώ θα διακρίνουμε, έχουμε διακρίνει πραγματικά πρόσφυγε και μετανάστε, όταν ο ίδιο ο Υπουργό λέει ότι περισσότεροι που στην Ελλάδα δεν είναι από τη Συρία. Αλλά είναι από την Ιγυρία, από τον Μπαγκλαντέ, από το Πακιστάν, από τη Σομαλία και είναι στην πλειοψηφία του, την Αλγερία, από το Μαρόκο και είναι στην πλειοψηφία του μουσουλμάνου. Στην τριπτική του πλειοψηφία. Και το τρίτο και σημαντικότερο ερώτημά μου είναι καταλαβαίνει ο κύριος Μουζάλας ή δεν καταλαβαίνει ότι σε μια εποχή που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Ελλάδα το να λες ότι δεν 400 ευρώ σε μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται στη χώρα μας παράνομα προκαλεί στο κοινό αίσθημα σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και εξαφλιώνονται, Έλληνες. Και όχι μόνον αυτό, αλλά δίνεις και ένα πολύ κακό μήνυμα σε όσους το μάθουν έξω. Γιατί αν πάρει ο Πακιστανός για παράδειγμα 400 ευρώ το μήνα, όχι μόνο θα κάθεται και θα τα απολαμβάνει, αυτά τα 400 ευρώ είναι πολλά λεφτά για τον Πακιστανό. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει, έχουν γίνει πολλά λεφτά και για τον Έλληνα. Μια και ε, τέτοι, τέ, ο μισθός πλέον ενός με του στην αγορά εργασία, άμα βρει δουλειά, δεν είναι παραπάνω. Αλλά είναι και κακό μήνυμα γιατί θα πάρει ο Πακιστανό εδώ, τον Πακιστανό στο Πακιστάν, για θα του πει: Ξέρει, Αλή, Μοχάμετ, πώ σε λένε, ξάδελφε, ανυψιέ, γε, φίε. Εδώ μας δίνουν λεφτά οι Έλληνε. Εδώ μας δίνουν ένα 400 ευρώ το μήνα. 400 ευρώ το μήνα είναι ενό χρόνου μισθή στην, στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντέ. Δεν έρχεσαι κι εσύ να παίρνει κι εσύ τα 400. Δεν έρχεσαι κι εσύ να παίρνει τα 400, να περνάμε μια χαρά. Είναι πολύ πιθανόν αυτό το μήνυμα να λειτουργήσει αρνητικά και όχι να διακόψει τη ροή των μεταναστών προς την Ελλάδα, αλλά να την αυξήσει. Και από το Πακιστάν, και από τον Μπαγκλαντές, και από τη Σομαλία, και από το Μαρόκο, και από την Αλγερία, και από αλλού, και από τη Λιβύη. με τέτοιε μπαρούφε όπω οι πομφόλιγε, φούσκε του κυρίου Μουζάλα, το πρόβλημα δεν λύνεται. Αντιθέτω, το πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Λυπάμαι που ο κύριο Μουζάλα δεν το καταλαβαίνει. Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που μα κυβερνούν δεν καταλαβαίνουν τα αυτονόητα. Ή δεν θέλουν να τα καταλάβουν, ή δεν έχουν την νοητική ικανότητα να τα καταλάβουν. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν την εξουσία του. Να κρατήσουν το αξίωμά του και τίποτα άλλο. Και η εξουσία έρχεται με πολλά δωράκια, προφανώς. Γι' αυτό και όλοι οι υπουργοί είναι εκατομμυριούχοι. Δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Ειλικρινά σα λέω, δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στο σταθμό, ένας ταξιτζής, ένα εξαιρετικό παιδί, σταματάει στο δρόμο και μου λέει, πας στο κανάλι, μου λέει, ε, θα σε πάω εγώ. Δεν ήθελε λεφτά ο άνθρωπος, ήθελε να μου μιλήσει. Και μου λέει, σε παρακολουθώ. Αυτό ήταν μετανάστη στην, στην Αυστραλία. Ήρθα από την Αυστραλία στην Ελλάδα. Και έφερε αγόρα ταξί, έκανε δουλειέ κλπ. Και, και μου λέει, σε παρακολουθώ και σε πάω, γιατί εσύ είσαι εναντίον του λαϊκισμού. Αυτό που μας τρώει σε αυτή τη χώρα είναι ο λαϊκισμός. Αυτός ο λαϊκισμός μας έχει καταστρέψει. Οι υπερβολές, σαν και αυτή για το χιονιά που σας μίλησα προηγουμένως, μέχρι την υπερβολή ότι δήθεν, άμα σκίζαμε τα μνημόνια, η χώρα θα σωνόταν. Ο και δι' αυτού του τρόπου... Η έλλειψη αλήθεια, γιατί ο λαϊκισμό είναι η έλλειψη αλήθεια, είναι η δημαγωγία. Δεν βοηθά τον κόσμο να μάθει και να καταλάβει την αλήθεια. Του, είπε, του είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξεφύγουμε από την αγκάλια του λαϊκισμού. Υποστήριζε ότι ο φίλο αυτό του ταξιζής, τον οποίο τον ευχαριστώ και για τη μεταφορά, μου υποστήριξε, και ίσω και να έχει και κάποιο δίκιο, ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Διότι αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς, όπως μου είπε, και σε αυτό έχει δίκιο, με την ανακολουθία, με τις υπερβολές, με τις παλινοδίες της, με την ανικανότητά της, με την ειδωληψία της, με τις βλακίες που κάνει, ξυπνάει τον κόσμο. Αρχίζει ο κόσμος και, πι... και καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι δεν υπάρχουν μεσίες, σωτήρες, ε, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν. Και σας το λέω εγώ κβάθους καρδίες. Ακόμα οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει στην εξουσία, ακόμα και η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη, που εγώ προσωπικά την θεωρώ την καλύτερη δυνατή από τις υπάρχουσες λύσεις, ο Κυριάκος δεν είναι ούτε μεσίας, ούτε σωτήρας, ούτε θα φέρει μαγικές λύσεις. Δεν θα βελτιωθούν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν θα έρθει τα πάνω κάτω. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα και η κυβέρνηση να αλλάξει. Δύσκολα θα παραμείνουν. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος και από την κυβέρνηση. Να ζητήσουμε μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να αλλάξει το κράτος και να το κάνει ευνοϊκότερο για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητα. Η σωτηρία μας είναι η επιχειρηματικότητα. Η σωτηρία μας είναι οι επενδύσεις. Η σωτηρία μας είναι η εφάνταστη δημιουργική δουλειά. Με μόχθο, με κόπο. Τα αγαθά κόπισκτονται η εύκολη ζωή που γνωρίσαμε τα τελευταία από το 81 ιδίως και έπειτα, με τον δανεισμό, τελείωσε ανεπιστρεπτή. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει ποτέ. Και κανείς δεν έχει κάποια μαγική λύση στο τσεπάκι του που θα τη δώσει και θα τελειώσει η λιτότητα. Ούτε ο Τσίπρας φυσικά, ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Σταύρος ο Δοδωράκης, ούτε η Φόφη, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Μιχαλολιάκος, ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε ο φυσικά ο Λεβέντης, ούτε ο Σόρας που έχει μαγικά λεφτά στη χέρια του. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και δεν υπάρχουν και μάχη. Υπάρχουν κυβερνήσεις που μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, κυρίως με τον αλλάξον τρόπο που λειτουργεί το κράτος στην ανάπτυξη οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και υπάρχουν κυβερνήσεις που εμποδίζουν αυτή την προσπάθεια, όπως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αυτές είναι οι διαφορές. Δεν υπάρχουν άλλες μαγικές λύσεις. Και όποιοι συνεχίζουν να πιστεύουν σε μαγικές λύσεις, θα απογοητευτούν ξανά και πολύ άσχημα. Το βράδυ θα είμαι στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου και αύριο το μεσημέρι, μετά, στις δύο μετά το μεσημέρι μάλλον, είναι η ώρα δική σας. Θα βγείτε να μιλήσετε ζωντανά στο τηλέφωνο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.